Chers amis, bonsoir. Ici Johanna Stolli pour Role Models Network. Dans le cadre de la 34e édition du Festival des films du monde, Role Models Network vous amène à l'hôtel Intercontinental pour vous présenter le film Apnée du réalisateur grec Aris Bafaloukas, mettant en vedette Sotiris Pastra. Για κάθε λεπτό που θα βρίσκεσαι μέσα στο νερό, θα θυμάσαι όλο και περισσότερο. Λόγια για την ταινία σας Άπνια, το πώς σας έμπνευσε να κάνετε μια ταινία με τέτοιο θέμα. Βασικά εγώ ήμουν αθλητής κολύμβησης στο παρελθόν και ήθελα να κάνω μια ταινία που να έχει έναν ήρωα ο οποίος να είναι αθλητής κολύμβησης και παράλληλα είχα και μια εμπειρία όσο έκανα μετά όταν σταμάτησα να κολυμπάω, έκανα κολύμβηση για χώνεις, αφήνεις την αναπνοή σου και καταδύεσαι και μετά από κάποια ώρα βγαίνεις. Εκεί λοιπόν σε μία από αυτές τις άπνοιες που έκανα, κάποια στιγμή επειδή ήμουν πάρα πολύ ήρεμος, κοιμήθηκα λίγο και είδα ένα μικρό όνειρο, αλλά αυτό για λίγα δευτερόλεπτα και μετά σαφέστατα ξύπνησα μέσα στο νερό, αναδύθηκα και μου ήρθε η σκέψη τι ώρα θα ήταν να κάνω μια ταινία που να καταδύεται κάποιος στο νερό, να βλέπει κάτι και αυτό να είναι είτε στο πρόσφατο παρελθόν του είτε στη φαντασία του και να βγει μια ταινία από αυτό ώστε στο τέλος αν αναδυθεί ας πούμε, από το νερό να έχει γίνει μια αλλαγή, μια διαδρομή μέσα στον ήρωα. Εδώ να υπνοτίσουμε το θεατή μέσα σε αυτή την αίσθηση. Την αίσθηση της ηρεμίας που δημιουργεί η άπνοια. Είχατε στο μυαλό σας τον Σωτήρη για να ερμηνεύσει αυτό το ρόλο. Διάβασα ότι ψάχνατε μάλλον κολυμβητές και τον είδατε τυχαία. Ναι, ακριβώς. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο casting στην Ελλάδα αυτό, γιατί το να βρεις έναν ηθοποιό που να κολυμπάει τόσο καλά όσο απαιτούσε ο ρόλος, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή σχεδόν δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε βασικά. Οπότε έπρεπε να προσανατολιστώ στο να βρω έναν κολυμβητή ο οποίος να παίζει καλά. Το οποίο και αυτό δεν ήταν εύκολο, έτσι, για να είμαι ειλικρινής. Και συμπτωματικά, και είναι πολύ ιδιαίτερος ο τρόπος που βρεθήκαμε, ήμουν διακοπές στην Ελλάδα το καλοκαίρι και τυχαίνει να αλλάξω και δωμάτιο. Δεν είχε τηλεόραση το προηγούμενο δωμάτιο, βρέθηκα σε ένα δωμάτιο που μια συνέντευξη που έδινε, επειδή είχε κολυμπήσει 100 μέτρα πεταλούδα, είχε κάνει πανελλήνιο ρεκόρ τότε και τον είχαν στην ΕΡΤ, στο Εθνικό Πρόγραμμα Τηλεόραση. Λοιπόν, και λέω, συμπαθητικός αυτός. Μετά λέω, πολύ άνετος. Δηλαδή μιλάει στην κάμερα πάρα πολύ άνετος, θα το δείτε σε λίγο. Και λέω, άρα έχει εξοικείωση με το μέσο, γιατί να μην τον δω. Και έψαξα το τηλέφωνο του μέσα από casting director και ήρθε στο γραφείο, κάναμε πολλά δοκιμαστικά και πήρε το ρόλο. Ήταν ο πρώτος ρόλος αυτός, δεν είχες ξαναπαίξει, είχες κάποια εμπειρία με ηθοποιία και για πες μας λίγο. Όχι, ήταν η πρώτη φορά που έκανα κινηματογράφο, είχα κάνει παλιότερα ραδιόφωνο και ό,τι εμπειρία είχα μπροστά σε κάμερα ή μικρόφωνο είχε να κάνει σε σχέση με συνεντεύξεις με την ιδιότητά μου σαν αθλητής. Σου φάνηκε κάπως δύσκολο να ερμηνεύσεις το ρόλο? Ήταν πολύ πιο δύσκολο από ό,τι μπορεί να φανταστεί κάποιος. Απαιτούνται πάρα πολλές λεπτομέρειες, κακά τα ψέματα. Αλλά νομίζω ότι ήμουν πολύ τυχερός που συνεργάστηκα με πολύ καλούς ηθοποιούς, καταξιωμένους ηθοποιούς στην Ελλάδα. Αλλά και πολύ τυχερός που είχα έναν δάσκαλο σκηνοθέτη, δάσκαλο παύλα σκηνοθέτη, όπως τον Άρη. Ήθελα να πω ότι όπως είπατε και πριν, έκανε παγκόσμια πρεμιέρα εδώ στο Μόντρεαλ, οπότε ήταν πολύ ωραία. Ήταν η πρώτη φορά που είχαμε πραγματικά feedback από τον κόσμο για το πώς αισθάνεται για την ταινία και μετά από μια πορεία κάποιων χρόνων να καταλαβαίνεις πια πώς νιώθει ο κόσμος για αυτό που βλέπει. Σας εύχομαι και τα καλύτερα για το μέλλον, που είμαι σίγουρη ότι θα πάτε ακόμη πιο ψηλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν μεγάλη χαρά και τιμή για μας που ήμασταν εδώ. Και στις δύο προβολές εισπράξαμε πάρα πολύ θετικά σχόλια και αυτό που μου άρεσε ιδιαίτερα πολύ ήταν, επειδή ιδίως και σήμερα που κάθισα και λίγο πιο πίσω να δω την ταινία, ο κόσμος ήταν συντονισμένος με την ταινία και τον έβλεπες να αντιδρά ακριβώς όπως θα επιθυμούσαμε να αντιδρά, δηλαδή έτσι όπως το είχαμε δουλέψει να αντιδρά, και ήταν εκεί, δηλαδή παρόν στην ταινία όλη την ώρα. Ήταν πολύ όμορφο. Θέλετε να πείτε κάτι? Merci beaucoup. C'était le réalisateur Aris Bafaloukas avec l'acteur du film Sotiris Pastras ainsi que la productrice Elisabeth Tsouktidis.